Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η μεσημεριανή σας ενημέρωση από το One Channel στη νοηματική γλώσσα. Συζητείτε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών. Την ίδια στιγμή ανοιχτή κρατά τη διερεύνηση της τραγωδίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τη νέα συγκλονιστική ομιλία της Μαρίας Καριστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Μαρία Καριστιανού δήλωσε ότι οι συγγενείς των θυμάτων απευθύνονται στα ευρωπαϊκά όργανα, καθώς οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έχουν καταρρεύσει και είναι βέβαιη για τη συγκάλυψη που επιχειρείται. Αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να αμφισβητήσει τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Χρωστάμε στα παιδιά μας και το χρωστάμε και σε αυτούς που χάθηκαν, αλλά θα γίνει, θα το πετύχουμε γιατί είμαστε πολύ. Μία ημέρα μετά τη νέα συγκλονιστική ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο, η Μαρία Καριστιανού με τον Παύλο Ασλανίδη, δύο από τους συγγενείς θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών, με επιστολή τους στην Βουλή ζητούν τη μη εφαρμογή της διάταξης περί ευθύνης υπουργών για τους Κώστα Καραμαλή και Χρήστο Σπίρτζη, αναφορικά με την μη υλοποίηση της αμαρτωλής σύμβασης 717. Εμείς ζητάμε να πάνε όλοι οι υπεύθυνοι μπροστά στο δικαστή. Και φυσικά αναφερόμαστε και στον πρώην Υπουργό, στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Σπίτζη. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βρει ευθύνες και για τα δύο πολιτικά πρόσωπα, αλλά σκόνταστε στο θέμα της ασυλίας. Στο άρθρο 86. Οι συγγενείς προτάσσουν το επιχείρημα ότι το ενωσιακό δίκαιο υπερισχύει του Συντάγματος. Και όλα αυτά, ενώ την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του πορίσματος της πλειοψηφίας για την εξεταστική, το οποίο δεν εντοπίζει καμία ποινική ευθύνη σε πολιτικά πρόσωπα. Αύριο θα βρεθώ στο Κοινοβούλιο, στα Θεωρία, και θα ήθελα πραγματικά αυτοί οι ομιλητές και όλοι όσοι είναι εκεί να έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ένα είδος συνείδησης για να καταλάβουν ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν πρόκειται να τα αφήσουν έτσι. Το αίτημα των συγγενών των θυμάτων έρχεται λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο που είχε εκφράσει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κάνοντας λόγο για εμπόδια στο έργο της δικαιοσύνης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ζητεί σήμερα την τιμωρία της. Δεν σας κρύβω ότι αν υπάρχει διαδικασία ακόμα και να αμφισβητήσουμε τη θέση που θέλουμε να το κάνουμε, το να έχετε μια Ευρωπαία αξιωματούχος και να μας λέτε να αλλάξουμε το σύνταγμά μας είναι πέραν πάσης λογικής. Όχι στη συγκάλυψη, ναι στην απονομή δικαιοσύνης. Αυτό είναι το αίτημα το οποίο συνόδευσε με 1.300.000 υπογραφές η Μαρία Καριστιανού στις Βρυξέλλες. Προσδοκούμε με αφορμή το προσωπικό μας δράμα να ενσκύψετε με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης σε τρία αντικείμενα μείζωνος ενωσιακού ενδιαφέροντος. Στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας των πολιτών, στην ασφάλεια των συγκοινωνιών. Η απόφαση της Επιτροπής ήταν να μείνει ανοιχτή η αναφορά για την τραγωδία στα Τέμπη. Ήταν πολύ θετικό το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι συμφώνησαν όλοι και είπαν ότι θα μείνει ανοιχτή η καταγγελία μας. Άρα ουσιαστικά θα υποπτεύουν και θα μπορούν να επεμβαίνουν και το Ευρωκοινοβούλιο δηλαδή. Ήταν συγκλονιστικό το κόσμος που περίμενα απ' έξω. Ήρθαν από όλα τα μέρη της Ευρώπης. Ήρθαν σας πω μέσα που έκλαιγε η πρόεδρος της Επιτροπής ότι όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήταν εκεί, οι πτέρυγες όλες και οι 7 που είναι πολιτικά αντίθετες μεταξύ τους συμφωνήσανε, ενώ εδώ στην Ελλάδα παραμένει μόνο κυβέρνηση μόνη της. Την απονομή δικαιοσύνη ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εξαπολύοντας πειρά κατά της κυβέρνησης. Καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει έστω και τώρα στο ύψος που επιβάλλει το πρωθυπουργικό αξίωμα, να βάλει την αλήθεια πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον. Την ευθύνη πάνω από την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτικών τζακιών. Να σταματήσει τώρα τη συγκάλυψη. Απιστία σε σχέση με μια σύμβαση που αν είχε εκτελεστεί τα παιδιά θα ζούσαν τόσο απλά γιατί αφορούσε τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση. Ανακοινώσεις αντίστοιχου ύφους και περιεχομένου εξέδωσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάνω από 30 είναι οι αγωγές κατά του ελληνικού δημοσίου από απόδημους που έλαβαν email από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου χωρίς να έχουν δώσει τα προσωπικά τους στοιχεία. Οι αντιδράσεις πληθαίνουν καθώς οι απόδημοι αναρωτιούνται αν εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας τους έχουν διαρρεύσει δεδομένα όπως το ΑΦΗΜΗ και ο ΑΜΚΑ. Στο μεταξύ, Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως νύπτει τα σχήρας της λέγοντας ότι όταν έγινε η διαρροή στοιχείων δεν ήταν εκείνη υπουργός. Σκληρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Σε τσουνάμι αγωγών κατά του ελληνικού δημοσίου εξελίσσεται το κύμα οργής των αποδήμων, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα διέρευσαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι απόδημοι που έλαβαν email από την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου εμφανίζονται οργισμένοι, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει απαντήσεις από την πολιτεία σχετικά με τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Το κυριότερο είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει διαρρεύσει. Είναι μόνο ένα email, είναι και το όνομα. Και ποιο σταματάει, και δεν είναι και το ΑΦΗΜΗ, το ΑΜΚΑ.
τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα. Εκατοντάδες νέες αγωγές πολιτών που ζουν σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Ασία βρίσκονται πρώτων πυλών, δηλώνει ο δικηγόρος των αποδήμων Βασίλης Σωτηρόπουλος, σημειώνοντας ότι ο καθένας τους διεκδικεί 20.000 ευρώ αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο. Οι απόδημοι έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ, νιώθουν φοβερά προσβεβλημένοι από τη συμπεριφορά του ελληνικού δημοσίου πια και των συγκεκριμένων φυσικά προσώπων που εμπλέκονται και έχουν αποφασίσει ότι αυτό δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι. Η Νίκη Κεραμέως πάντως νύπτει τα σχήρα της, τονίζοντας πως οι καταγγελίες αφορούν σε εκλογές που κατέθεσαν τα στοιχεία τους για να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές του 2023, συνεπώς δεν αφορούν την ίδια. Δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό αυτό. Γιατί το κάνει όλο αυτό η αντιπολίτευση? Θέλει να υπονομεύσει την επιστολική ψήφο. Το Μέγαρο Μαξίμου κρατά εκτός κάδρου την Νίκη Κεραμέως, ενώ όσον αφορά την ανάληψη ευθύνης, δείχνει το κόψιμο Σημακοπούλου από το Ευρωψηφοδέλτιο αλλά και τις καρατομήσεις του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη και του πρώην Γραμματέα Αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου, μέσω του οποίου φέρεται να έφτασε η λίστα των email στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε ένα σφάλμα μεγάλο. Ανέλαβε την έρευνα ο ίδιος ο Μητσοτάκης και ο ίδιος ο Μητσοτάκης προχώρησε σκληρές αποφάσεις στο κόμμα του. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο. Και για την πολιτική εκστρατεία, η πολιτική όλων των κομμάτων μπορεί να χρησιμοποιούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα. De facto, ομολογία διάπραξης ποινικών αδικημάτων χαρακτηρίζει τις απομακρύνσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας θέμα για το αδιάβλητο των εκλογών, ενώ ζητά να δοθούν σε κόμματα και δικαιοσύνη τα αποτελέσματα της έρευνας του Μαξίμου. Και γιατί έκανε έρευνα το Μαξίμου, δεν εμπιστεύονταν την κυρία Νίκη Κεραμέως? Είναι υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Το θέμα υπερβαίνει την αποπομπή της κυρίας Ασημακοπούλου πλέον και ακουμπάει τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο έμεχος για την Οθεία. Λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μόνη που υπονομεύει διαρκώς την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τη δημοκρατία είναι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Την υπόθεση της διαρροής των email από το Υπουργείο Εσωτερικών διενεργεί η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Εδώ κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας στην νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η οικονομική σας ενημέρωση από τον οικονομικό ταχυδρόμο με την Αθανασία Ακρίβου.